Ταξιδέψαμε μαζί με τον Γιάννη Ντούσια στη Βόρειο Ήπειρο για να γνωρίσουμε, να καταγράψουμε και να σας παρουσιάσουμε τους ανθρώπους και την πολιτιστική κληρονομιά του Δήμου Φοινικαίων, με τον οποίο ο Δήμος Τρίπολης πριν από λίγο καιρό αδελφοποιήθηκε. Ήρθαμε εδώ για να αποτυπώσουμε τα όμορφα και τα δύσκολα ενός τόπου με βαθιά χαραγμένο το ελληνικό στοιχείο. Να γνωρίσουμε τα χωριά του Δήμου Φοινικαίων που αποτελούν την ιδιαίτερη πατρίδα 500 και πλέον οικογενειών συνδημοτών μας στην Τρίπολη. Στο διπορικό μας αυτό μας συνοδεύει ο οδηγός του Δημάρχου Φοινικαίων, Χρήστου Κίτσος, Δημήτρης Νικόλας. Πάμε να γνωρίσουμε τους ανθρώπους και αυτόν τον όμορφο τόπο στη Βόρειο Ήπειρο. Ο Δημήτρης λοιπόν είναι ο οδηγός μας όλες αυτές τις μέρες. Δημήτρη, έχεις έρθει στην Ελλάδα, έχεις ταξιδέψει καθόλου στην Ελλάδα? Ναι. Σε ποιες περιοχές έχεις πάει? Γιάννενα. Δεν έχεις κατέβει στην Πελοπόννησο καθόλου? Όχι. Άρα είναι ευκαιρία να κάποια στιγμή να έρθεις και στην Πελοπόννησο. Υπάρχει μια μεγάλη κοινότητα βορειοϋπειρωτών στην Τρίπολη και τώρα που θα γίνει και η αδελφοποίηση, έγινε η αδελφοποίηση, να έρθεις και στην πόλη μας. Ναι. Πώς είναι η ζωή εδώ στην Αλβανία, στη Βόρειο Ήπειρο, πώς τα περνάτε? Καλά τα περνάμε, αλλά θέλουμε λίγο στήριξη. Από την Ελλάδα. Από την Ελλάδα. Εσύ έχεις δουλεύεις στο Δήμο οδηγός, έτσι δεν είναι? Ναι. Έχεις κάνει και άλλες δουλειές? Έχω κάνει. Τι έχεις? Ξέρω ότι είναι δύσκολη η ζωή εδώ, αλλά δώσε μας μια εικόνα. Έχω δουλέψει καιρό νοχόντα, έχω δουλέψει υδραυλικός, έχω δουλέψει. Τότε σήμασαν το ίδιο όλοι, δεν είχε περισσότερο ο ένας και λιγότερο ο άλλος. Ήμασταν το ίδιο. Άρα όλοι στο ίδιο επίπεδο, στο ίδιο επίπεδο ζωής ήσασταν, ναι, έτσι? Ναι, ναι, ναι. Είναι καλύτερα τα χρόνια αυτά που έχουν έρθει τώρα ή χειρότερα, πώς τα βλέπεις? Γιατί τώρα καλύτερα, δεν είναι το ίδιο. Ταξιδεύετε, δουλεύετε πιο ελεύθερα? Ναι. Πιο ελεύθερα, περνάμε και στην Ελλάδα και παντού τώρα, αλλάξαν τα πράγματα. Τότε δηλαδή δεν μπορούσες να πας από τους Αγίους 40 στο Αργυρόκαστρο? Όχι, όχι. Με άδεια. Με άδεια. Με άδεια. Άρα έπρεπε να έχεις λόγο για να πας. Ναι, ναι, ναι. Τώρα τα τελευταία χρόνια που είσαι οδηγός στο Δήμο, γίνονται έργα, ο κόσμος πώς διαβίει εδώ, πώς περνάει? Βρίσκει δουλειά να κάνει? Τώρα πότε βρίσκει, πότε και δεν βρίσκει τώρα, γιατί οι περισσότεροι έχουν φύγει. Δεν είναι εδώ. Τα χωριά μας θέλουν. Λίγο πιο δυνατά, αν θες να μιλάς για να ακούγεσαι τα καλύτερα. Τα περισσότερα χωριά έχουν αδειάσει τώρα τα δικά μας. Έχουν φύγει ο κόσμος. Τα χωριά της μειονότητας των Ελλήνων, ναι, εννοείς, ναι, 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 ναι. Έχεις... σήκω το τηλέφωνο σου, δεν πειράζει. Η αλήθεια είναι ότι εγώ τόσες μέρες που είμαστε εδώ πέρα δεν έχω καταλάβει ότι είμαι στην Αλβανία, σε μια ξένη χώρα, γιατί και στους Αγίους 40 και εδώ στα χωριά του Δήμου Φοινικαίων όλοι ελληνικά μιλάνε. Και οι Αλβανοί δηλαδή που έχουν καταστήματα ή είναι, ξέρουν ελληνικά. Έχουν πάει στην Ελλάδα, έχουν μάθει αντίτυπο στα ελληνικά. Και βεβαίως κυκλοφορεί και το ευρώ κανονικά, γιατί ναι, ναι. Πας πληρώνεις, σε ευρώ σου δίνουν ρέστα, σε ναι. Ευρώ γίνεται συναλλαγή, οπότε δεν βλέπω μεγάλες διαφορές. Όχι. Εσείς δεν ξέρω πώς το βλέπετε αυτό, αν σας αρέσει, αν σας ενοχλεί. Όχι, όχι. Όχι, δεν μας ενοχλεί τίποτα. Έχεις οικογένεια? Έχω, ναι. Τα παιδιά σου μεγάλα, πώς είναι, μεγάλα, για πες μας. Μεγάλα, τα έχω. Σπούδασαν εδώ, σπούδασαν στην Ελλάδα? Εδώ, που... Σπούδασαν εδώ ελληνικά. Στα σχολεία της μειονότητας δηλαδή, ναι, έτσι. Ναι, 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 ναι.
Και μετά πήγαν πανεπιστήμιο. Πήγαν πανεπιστήμιο. Στα Τίρανα ή Αθήνα. Στα Τίρανα. Και τώρα τι, είναι παντρεμένα, είναι εδώ στα χωριά τα δικά σας, πού βρίσκονται? Είναι παντρεμένα, είναι παντρεμένα. Έχουν την οικογένεια τους. Εδώ στην, στο Σογιού 40. Είναι Τίρανα. Α, στα Τίρανα. Τίρανα. Τι δουλειές κάνουν? Στο Δημαρχείο δουλεύει η κόρη. Α, στο Δήμο των Τυράννων. Δήμο Τυράννων. Είναι καλά εκεί? Καλά. Έχεις εγγόνια? Έχω, ναι. Για κάποιο λόγο εδώ παντρεύονται και πιο μικροί σε ηλικία οι άνθρωποι, έτσι δεν είναι? Αυτό κατάλαβα. Έτσι. Αυτό γίνεται γιατί το θέλουν οι ίδιοι ή είναι οι συνθήκες της ζωής που λέει ότι από μικρό στα βάσανα? Ξεκινάνε όταν αγαπάνε, ξεκινάνε, παντρεύονται και γλυόρα. Δεν κάνουν τη ζωή τους όπως κάνουν στην Ελλάδα, ας πούμε, και μετά τα 30 το βάζουν έτσι? Όχι, όχι, όχι. Εσείς εδώ έχεις συγχωριανούς σου, φαντάζομαι, που ζουν στην Ελλάδα, στην Ιταλία, πού ζουν οι περισσότεροι? Στην Ελλάδα, φαντάζομαι. Τι μηνύματα παίρνεις όταν έρχονται τα καλοκαίρια? Φαντάζομαι θα έρχονται οι περισσότεροι. Καλοκαίρια, εντάξει, τις ιστορίες. Τα χρόνια που πέρασαμε, αυτά τι θα πούμε. Τι σου λένε, πώς περνάνε στην Ελλάδα? Καλά περνάνε. Τους βλέπεις να ξαναγυρίζουνε? Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Οι ίδιοι θέλουν? Όχι. Δεν θέλουν να γυρίσουν πίσω, Τουλάχιστον όμως έρχονται για καλοκαίρι, έρχονται εδώ. Έρχονται, για Πάσχα, καλοκαίρια έρχονται. Χριστούγεννα. Ποιο πιστεύεις ότι είναι εκείνο που έτσι στεναχώρησε περισσότερο τους Έλληνες, έτσι, τους μεγαλύτερης ηλικίας που ζουν ακόμα στα χωριά εδώ πέρα από την Ελλάδα, τι τους έχει πειράξει περισσότερο ή τι θα θέλαν περισσότερο? Θέλουν τη βοήθεια, θέλουν αυτή τη σύνταξη που έπαιρναν κάποτε από ΟΓΑ και τους έχουν κόψει. Σαν ομογενείς. Ομογενείς, ναι. Τους την κόψανε στα χρόνια της κρίσης δηλαδή, Ναι, ναι, ναι. Αυτή πότε κόπηκε, ποια χρονιά κόπηκε, θυμάσαι? Δεν θυμάμαι, αλλά... Είναι πολλά χρόνια. Αυτή έπαιρναν δηλαδή γύρω σε 360 ευρώ το μήνα, τόσο είναι η σύνταξη του ΟΓΑ. Πιο λίγα έπαιρναν, πιο λίγα. 300? Στα 360... Να, ναι. Τώρα, εδώ, οι συντάξεις πόσο είναι, ας πούμε, τι σύνταξη παίρνει ένας εδώ στην Αλβανία, πόση σύνταξη θα πάρει? Εντάξει, αυτοί που μένουν στην πόλη παίρνουν 100-120 αλβανικά, 100 ευρώ να σου πω. 100 ευρώ σύνταξη. Τα χωριά και πιο λίγο. 100 ευρώ σύνταξη, πώς θα περάσουν το μήνα? Δύσκολα. Δύσκολα. Τα φάρμακα. Βέβαια είναι λίγο πιο φτηνή η ζωή, αλλά είδες τα αγαθά, τα προϊόντα δηλαδή, αυτά που πας στο σούπερ μάρκετ, δεν έχει και μεγάλες διαφορές από την Ελλάδα. Όχι. Τώρα, άμα χρειαστείτε, ας πούμε, γιατρό, είναι ένας εδώ, σε ένα χωριό, και χρειαστεί να πάει στο γιατρό, πού θα πάει? Ο 40 θα πάει. Είναι οργανωμένο το νοσοκομείο εκεί? Εντάξει, καλά είναι. Αν είναι σοβαρότερα τα πράγματα, πού πάει? Τίρανα. Μπορεί τους πάμε από Άγιος Σαράντης, τους πάμε Τίρανα. Τους έχουμε πάει και με ελικόπτερο και με αμπουλάντα που λέμε. Για να φτάσεις, ναι, το ασθενοφόρο. Για να φτάσει κανείς από τα χωριά εδώ του Δήμου Φινίκης, από τους Αγίους 40 μέχρι τα Τίρανα, πόση ώρα θέλει? Πάει σε 3-3,5 ώρες. Είναι δρόμος αρκετό. Είναι δρόμος. Από εδώ. Και να πούμε εμείς ότι τώρα πηγαίνουμε στη διαδρομή για το Αργυρόκαστρο. Ουσιαστικά είναι ένας δρόμος πολύ παλιός, έτσι, στενός. Ναι. Τώρα είμαστε πίσω από ένα τροχόσπιτο. Δύσκολα μπορείς να το περάσεις γιατί ο δρόμος είναι πολύ στενός, άρα δεν μπορείς να κινηθείς με ευκολία. Κάνουν έργα, φτιάνει ο εδώ το κράτος, φτιάχνει
έργα να καλυτερεύσει τη ζωή των ανθρώπων. Εντάξει, φτιάχνει έργα. Όσο μπορεί, φτιάχνει. Μου κάνει εντύπωση που βλέπω πολύ ακριβά αυτοκίνητα. Δηλαδή, βλέπω παρκαρισμένα έξω από σπίτια, Mercedes, BMW. Όλα Mercedes, όλα Mercedes. Αυτά αντέχουν εδώ. Τα αγοράζουν εξαιτίας των δρόμων ή για φιγούρα? Όχι, όχι, μάλλον ναι, αντέχουν στον δρόμο τα Mercedes. Έχουν καλύτερη... Δεν πηγαίνετε στην Ελλάδα δηλαδή για ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, δεν χρειάζεται? Πηγαίνουμε, να φύγετε. Πηγαίνουμε, ναι, ναι. Πηγαίνουμε για Γιάννενα. Στο Πανεπιστημιακό, στα Γιάννενα. Πάντως βλέπω ότι εκεί τα χωριά του αναπτύσσονται, αλλά στους Αγίους 40 βλέπω ότι υπάρχει μεγάλη τουριστική ανάπτυξη. Δηλαδή, εντάξει, είναι λίγο άναρχη η δόμηση, αλλά έχει πολύ μεγάλα ξενοδοχεία, πολυτελεία ξενοδοχεία. Έχει τουρισμό, ε. Έχει. Καλοκαίρι. Αφήνουν λεφτά οι τουρίστες? Αφήνουν. Έχει τουρισμό, αλλά απέναντι είναι και η Κέρκυρα. Είμαστε κοντά. Έχετε επικοινωνία, έχετε συγκοινωνία? Έχουμε, έχουμε. Υπάρχει καράβια, πηγαίνουν, έρχονται. Α, πολύ καλό. Θέλουμε 27 χιλιόμετρα να πάμε στο Αργυρόκαστρο. Ναι. Και εδώ ήταν το Δέλβινο πίσω μας, ε. Ναι, πηγαίνουμε πίσω προς το Δέλβινο. Είμαστε ούτως ή άλλως, φαντάζομαι το χειμώνα εδώ πιάνει χιόνι, πάγος. Πιάνει, όχι. Είναι πολύ, δύσκολη η διαδρομή, ε. Όχι πολύ εδώ. Λιγάνι πιάνει εδώ πάνω. Πόσες, έτσι, αυτή τη διαδρομή είναι μια διαδρομή λίγο κουραστική, με πολλές στροφές, ανεβαίνει στο βουνό, το κατεβαίνει. Το κάνεις τακτικά? Ναι, έχουμε μάθει το κατά. Το έχουμε συνέχεια. Το έχεις μάθει, άρα το είσαι... Μάθει, ναι, ναι, ναι. Το έχουμε μάθει. Πίσω, Δημήτρη μου. Παπάδες έχετε εδώ, έχετε έχουμε, εκκλησία? Έχουμε, έχουμε. Παπάδες έχουμε και εκκλησίες έχουμε. Από αυτά έχουμε τα πάντα. Λεφτά δεν έχουμε, ε. Όχι, λεφτά. Τι είναι εκείνο που τώρα μας ακούει κανείς εκεί, τι λείπει περισσότερο από το Δήμο Φοινικαίων, πιστεύεις? Τι χρειάζεται ο Δήμος Φοινικαίων από την Ελλάδα? Δηλαδή, εσύ που κινείσαι και σε βλέπω, σε ξέρουν οι πάντες. Από την πολιτεία μέχρι... Ό,τι και να δώσει η Ελλάδα για τους Δήμους είναι... Είναι καλό. Ό,τι για να δώσει, θέλει βοήθεια. Υπάρχουν πολλές ανάγκες, εννοείς. Υπάρχουν, ναι, ναι. Εμένα μου είπε ένας εδώ στο καφενείο που καθόμουν πριν και περίμενα να έρθετε, ότι είναι δύσκολο να πάει ένας παππούς να πάρει τα φαρμακά του στην πόλη. Γιατί η λεωφορείο δεν περνάει, τα ταξί κάνουν πολλά λεφτά. Ναι, χρειάζεται κάποιο, είναι δύσκολο, κάποιο λεωφορείο, χρειάζεται για τους γερόντους. Να τους πάνε για τα φάρμακα, να τους ξαναγυρίσουμε, είναι καλό. Τούτες τις μέρες, έτσι που πλησιάζει η ελληνική εθνική επέτειος, τη γιορτάζετε εσείς εδώ? Ναι, 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 ναι. Έχετε κι εσείς δικούς σας ανθρώπους που έχουν χαθεί? Υπάρχουν. Τι θα θέλεις να πεις στους συμπατριώτες που μας ακούνε στην Ελλάδα? Στους φίλους σου που μπορεί τυχαία να μας δουν, να ακούσουν την κουβέντα μας, τι θέλεις να τους πεις? Τι να τους πω? Υγεία να έχουν, να είναι καλά και να μας έρθουν για να τους δούμε και να μας... Πώς να το πω τώρα? Να μην σε ξεχνάνε. Να μην... Αυτό. Σε ευχαριστώ. Να είστε καλά. Είμαστε στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Φοινικαίων στη Λιβαδιά, σε μια εκδήλωση που γίνεται από τον τοπικό πολιτιστικό σύλλογο ο Άγιος Κοσμάς. Είναι ένας σύλλογος που έχει μια δραστήρια πρόεδρο, την κυρία Ανέτα Γκούντι. Θα την έχουμε κοντά μας.
Και ουσιαστικά, κυρία Αγκούντη, σήμερα φιλοξενείται εδώ μία έκθεση μουσικών παραδοσιακών οργάνων που έχει να κάνει με τον κύριο Παπαδημητρίου, με τη συλλογή του Σάκη Παπαδημητρίου. Είναι εδώ άλλωστε ο Σάκης Παπαδημητρίου και επιμελήτρια της έκθεσης, πείτε μας. Εγώ είμαι η Άσπα Παπαδημητρίου, μουσικολόγος. Μουσικολόγος, ναι. Λοιπόν, και την έκθεση αυτή πρέπει να πούμε ότι την παρουσίασαν στο Αίγιο. Έγινε για λογαριασμό της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αιγιάλιας και την έφερε ο κ. Παπαδημητρίου, ένα κομμάτι της έκθεσης αυτής, τη φέρατε στο Δήμο Φοινικαίων. Πολύ σημαντικό και πολύ ωραίο. Και τώρα θέλω να μας πείτε, γιατί τη φέρατε την έκθεση εδώ? Γιατί τη φέραμε την έκθεση εδώ? Ως φιλόλογος και μουσικός είμαι σίγουρος και πεπισμένος ότι η γλώσσα είναι συνοδοιπόρος της μουσικής και η μουσική είναι συνοδοιπόρος της γλώσσας. Άρα λοιπόν σε ευαίσθητες περιοχές όπως είναι εδώ η περιοχή αυτή της Βορείου Ηπείρου, όπως λέμε, την οποία πραγματικά οι άνθρωποι αγωνίζονται να κρατήσουν τη γλώσσα τους και την ταυτότητά τους, εδώ λοιπόν φέραμε λοιπόν την έκθεση αυτή για να ενισχύσουμε την γλώσσα των ανθρώπων αυτών. Τα παιδιά, που είναι το πιο ευαίσθητο κομμάτι της νεολαίας μας, έχουν ανάγκη τη στήριξη από εμάς και εμείς, όταν μας ζητείτε ένα τέτοιο πράγμα από έναν τόσο δραστήριο σύλλογο όπως είναι ο Σύλλογος Άγιος Κοσμάς, εδώ και με την πραγματικά πολύ δραστήρια πρόεδρό της, την Εμέτα Τιγκούντη, ανταποκριθήκαμε λοιπόν αμέσως σε αυτή την πρόσκληση και έτσι λοιπόν βρισκόμαστε εδώ με δική μας πρωτοβουλία και μπορώ να πω και με τη δική μας προσφορά. Με τη φιλοξενία των ανθρώπων και τη βοήθεια και της πρεσβείας όσον αφορά τα έξοδα της μεταφοράς μας. Και έτσι λοιπόν κάνουμε όλο αυτό πραγματικά το δρόμενο, το οποίο μας δίνει μια τόσο μεγάλη ανατροφοδότηση και εμάς, στους Νότιο-Ελλαδίτες. Εγώ είδα πάρα πολύ να αρέσει στα παιδιά αυτό που δείξατε νωρίτερα. Τους δείξατε ποια είναι τα παραδοσιακά όργανα, έτσι δεν είναι? Τους μιλήσατε για τη μουσική και μου άρεσε που συμφωνήσατε, αν κατάλαβα καλά, γιατί σε λίγο θα έρθουν εδώ και από την Ιγουμενίτσα, αλλά συμφωνήσατε ότι θα τους κάνετε μάθημα ακόμα και διαδραστικά, δηλαδή διαδικτυακά. Σε όσα παιδιά καταφέρουν. Αυτό ακούω ότι γίνεται τώρα απ' έξω. Έχετε προχωρήσει πολύ. Δεν ξέρω. Τις τελευταίες εξελίξεις δεν τις έχω προλάβει, αλλά ούτως ή άλλως είμαστε διαθέσιμοι σε οτιδήποτε χρειαστεί. Εδώ είμαστε μακριά, αλλά έστω και από μακριά είμαστε διαθέσιμοι να προσφέρουμε ό,τι μπορούμε. Μάλιστα, όπως λέτε και εσείς, θα έρθουν δάσκαλοι από εδώ, από την Ιγουμενίτσα, που είναι πραγματικά σε μια ακτή αναβολής και πολύ κοντά. Πολύ κοντά εγώ. Και πραγματικά θα ήταν πολύ ευχάριστο να ξεκινήσουν κάποια εμπειρία τη μουσική. Βέβαια, όλα τα παραδοσιακά όργανα που παρουσιάζουμε εδώ είναι και σπάνια όργανα και δύσκολα βρίσκεις δασκάλους και στην περιφέρεια γενικότερα, όχι μόνο στην Ιγουμενίτσα. Αλλά όμως παρόλα αυτά μπορούμε να βρούμε μια λύση. Αν κάποιο παιδί χρειαστεί κάτι, μπορούμε να βρούμε και μια λύση. Σήμερα και η τεχνολογία πραγματικά δίνει. Βοηθάει. Αν πραγματικά υπάρχει κάτι. Είμαστε... Και ο COVID πολύ περισσότερο μας βοήθησε. Μας βοήθησε πολύ να βρούμε σε αυτή τη λογική. Να βρούμε τα νέα μέσα. Και σε αυτή την πρακτική, ας πούμε, μας βοήθησε και ο COVID σε αυτό το πράγμα. Αν λοιπόν πραγματικά υπάρχει μια διάθεση και πραγματικά βρεθούν παιδιά που θέλουν, είμαστε δίπλα τους να βρούμε και τους τρόπους που θα γίνει αυτό. Σας ακούω γιατί είσαστε έτοιμοι. Ναι, όχι, πιστεύω αυτό, ότι σήμερα ήταν έτσι μια πολύ ωραία ευκαιρία και για τα παιδιά και για μας να μοιραστούμε και τις γνώσεις μας και να δώσουμε το ερέθισμα σε αυτά τα νέα παιδιά εδώ. Τα είδαμε πολύ ενδιαφέρον, παρακολουθούσαν, να γνωρίσουν όργανα της ελληνικής παράδοσης, να ίσως να αποκτήσουν ένα ενδιαφέρον περισσότερο, να ανακαλύψουν κάτι καινούριο που ίσως δεν είχαν την ευκαιρία νωρίτερα να το μάθουν. Και είχε πολύ ενδιαφέρον που συμμετείχαν κιόλας. Κάποια στιγμή έτσι βγήκε από μέσα τους η ανάγκη να τραγουδήσουν, να παίξουν το ρυθμό, να δοκιμάσουν αυτά τα μουσικά όργανα. Πιστεύω αυτός ήταν και ο σκοπός όλης αυτής της επίσκεψης εδώ και της δράσης και της πρωτοβουλίας. Ναι. Να έρθουν τα παιδιά πιο κοντά, να αλληλεπιδράσουν. Γίνεται μια παρέα, το είδατε κι εσείς ότι στο τέλος το κοινό ήταν εξαιρετικό πραγματικά σήμερα. Τα παιδιά ήρθαν βέβαια επί τούτου, ξεκούραστα για να παρακολουθήσουν αυτό, αλλά ήταν μια ωριμότητα που ήταν εντυπωσιακή και για εμάς. Ξέρετε, εμείς είμαστε εκπαιδευτικοί και εγώ και η κόρη μου και η σύζυγός μου που είμαστε μαζί χρόνια τώρα. Και το σημερινό κοινό σπανίως το βλέπουμε. Τόσο, ναι, γιατί τόσο εδώ ένα... τους λείπει. Άρα ό,τι μας λείπει το αγαπάμε περισσότερο. Το προσέχεις λίγο περισσότερο. Αλήθεια. Αυτό είδαμε στα μάτια των παιδιών ότι. Και ήταν κάτι καινούριο. Είδατε πως ο πολιτισμός τελικά ενώνει και αυτή είναι και η διάθεσή μας. Και εμείς ήρθαμε εδώ και το είπα και το είπε στο τέλος ότι ο πολιτισμός ενώνει και τους λαούς. Εδώ λοιπόν οι Έλληνες της περιοχής ζουν μαζί με τους Αλβανούς και ουσιαστικά ο πολιτισμός είναι αυτός που θα τους ενώσει.
Αυτό μας φέρνει κοντά. Είπαμε δεν έχει σύνορα, η μουσική ταξιδεύει παντού, υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση και αυτή φαίνεται τους ανθρώπους, είτε πώς εδώ. Κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι πραγματικά άγνωστοι άνθρωποι, γίνανε μια παρέα. Δεν έχει σημασία και τι εθνικότητα θα είμαστε. Αν βρεθούμε λοιπόν σε ένα τέτοιο χώρο και αρχίσει λοιπόν να δουλεύει ο ρυθμός και αρχίσει να σκητάει η καρδιά μέσα, θα πιαστούμε όλοι χέρι-χέρι και έτσι λοιπόν θα νιώσουμε ότι έχουμε τις ίδιες ανάγκες, τα ίδια βιώματα, ζούμε στον ίδιο τόπο. Στον ίδιο τόπο ζούμε. Άρα πρέπει να περάσουμε καλά. Δεν έχουμε να χωρίσουμε καλά. Πρέπει λοιπόν να περάσουμε καλά, μονιασμένοι και αγανιασμένοι, μοιραζόμενοι τα ωραία στοιχεία που έχει να δώσει ένα στον άλλον. Και εμείς είμαστε εδώ για να συγκρατήσουμε τα ωραία στοιχεία για να τα δώσουμε και όχι να μας κάνουν να χωριστούμε από τους άλλους. Κυρία Γκούντι, ακούω ότι είστε πολύ δραστηρία. Ο σύλλογος είναι μόλις το 17, δηλαδή 5 χρόνια σύλλογος είναι. Μένετε μόνιμα εδώ, φαντάζομαι. Πώς γεννήθηκε η ανάγκη για να δημιουργήσετε το σύλλογο? Γιατί καταλαβαίνω ότι έχετε κάνει πράγματα για να έρθουν οι άνθρωποι από την Αθήνα, από το Αίγιο. Έχετε κάνει δουλειά. Εκ μέρους του συλλόγου μας να σας ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου που είστε σήμερα εδώ. Να ευχαριστήσω ειδικά την οικογένεια Παλαιμετρίου για την έκθεση που φέρανε. Εμείς με ένα μεράκι με απλούς ανθρώπους αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε το σύλλογο με σκοπό να κρατήσουμε τις παραδόσεις μας και τα ήθη και τα έθιμα του τόπου. Να τα μεταφέρουμε στα παιδιά μας. Πολύ σημαντικό. Έστω και αυτά τα λίγα που έχουν απομείνει εδώ στον τόπο μας. Και ο σκοπός του συλλόγου είναι αυτός. Δηλαδή, οι λίγοι που απομείναμε, να μην ξεχάσουμε τις ρίζες μας. Ουσιαστικά, μένετε σε έναν τόπο που εξελίσσεται. Να. Και τον βλέπω ότι ερημώνει κιόλας. Είστε πολύ λίγοι. Άρα, δημιουργείτε στα παιδιά ερεθίσματα για να έχουν βιώματα τέτοια που να τα ξαναφέρουν πίσω. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι τα παιδιά σας θα προχωρήσουν, θα φύγουν από εδώ να κάνουν κάτι άλλο. Νομίζω ότι εσείς αυτό θέλετε. Να σπουδάσουν, να πάνε στα Τίρανα, στην Αθήνα. Τι σκέφτεστε για τα παιδιά σας? Κοιτάξτε. Δεν μιλάω για τα δικά σας, αλλά γενικά, φαντάζομαι ότι οι άνθρωποι νέοι όπως σας που ζουν εδώ πέρα, περίπου τις ίδιες ιδέες έχουν για τα παιδιά τους. Ακριβώς. Τι σκέφτεστε? Σκέφτομαι. Ο σκοπός του συλλόγου είναι στον χώρο το δικό μας, στα χωριά τα δικά μας, τη μειονότητα εδώ, να γίνουν κάποιες δραστηριότητες το καλοκαίρι. Άρα θέλετε, ο σκοπός μας είναι μου το λέτε παιδιά, πολύ περιφραστικά, ότι θα φύγουν, αλλά εμείς το καλοκαίρι θέλουμε να έρθουν εδώ. Να έρθουν, να μην ξεριζωθούν τα παιδιά μας. Εμείς με τις δραστηριότητες που κάνουμε το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, τις γιορτές αυτές, τον Αύγουστο, μαζεύονται πάρα πολλά παιδιά και δένονται με τον τόπο τους. Γνωρίζονται μεταξύ τους τα ξαδέρφια, το ΣΟΗ. Κάνουμε κοινές δραστηριότητες, είναι ενεργά. Και είναι ένα σκοπό, λένε, θα πάμε διακοπές μεν στα νησιά της Ελλάδας, αλλά θα πάμε και στο χωριό γιατί θα περάσουμε ωραία. Άρα φτιάχνετε, δημιουργείτε δράσεις. Δημιουργούμε δράσεις με σκοπό για να μπορείτε. Για να φτιάχνουν δεσμοί. Να μην ερημώσει ο τόπος. Οπότε να έχουν και λίγο το μυαλό τους στο χωριό, στη γιαγιά, στον παππού, ούτως ή άλλως έρχονται όλα τα παιδιά μας. Πώς είναι μια μέρα εδώ στη Λιβαδιά? Εσείς μένετε στη Λιβαδιά ή σε κάποιο άλλο χωριό? Εγώ μένω στη Λιβαδιά. Α, η Λιβαδιά είναι και ένα χωριό που έχει 600 κατοίκους. Μαθαίνω, αλλά δεν είναι πολύ μικρό χωριό για τα δεδομένα και της περιοχής. Πώς είναι μια μέρα μιας γυναίκας νέας δραστήριας όπως εσείς? Τι κάνετε? Εγώ δεν έχω χρόνο, δεν μένει περίπτωση χρόνος να πω ότι βαριέμαι στο χωριό. Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα. Με τι ασχολείστε? Είμαι περήφανη που μεγάλωσα τα παιδιά μου στο χωριό που δεν έφυγα. Γιατί τα παιδιά μας έχουν μια επικοινωνία μεταξύ τους, είναι ανοιχτοί άνθρωποι, έχουν γνωρίσει παππού, γιαγιά, θείους. Που δεν το έχουν οι υπόλοιποι. Όχι, δεν το έχουν οι υπόλοιποι. Είναι ελεύθερα. Δηλαδή μπορούν να μετακινηθούν στο χωριό, να μιλήσουν με τον κάθε άνθρωπο. Γνωρίζεστε όλοι μεταξύ σας. Γνωριζόμαστε όλοι. Ζουν πιο ελεύθερα από ό,τι ζουν, πιστεύω, ότι τα παιδιά στις πόλεις. Τι δουλειά κάνετε επαγγελματικά? Εγώ έχω μια προσωπική επιχείρηση, ένα χρωματοπολείο και μια μάντρα με υλικά οικοδομά. Άρα βγαίνει μεροκάματο. Βγαίνει μεροκάματο, οι δύσκολες καταστάσεις. Δηλαδή το μοναδικό πράγμα που με ενοχλεί στο χωριό είναι ότι δεν έχουμε δυνατότητα τα παιδιά μας να τα πάμε σε πράγματα που έχει η πόλη. Δηλαδή να δουν ένα θέατρο. Να δουν ένα θέατρο, να δουν μια παράσταση, ένα σινεμά, μια συναυλία. Γι' αυτό εμείς προσπαθούμε. Άρα θα μπορούσατε δηλαδή να φιλοξενήσετε μια θεατρική παράσταση από την Τρίπολη να έρθει εδώ ένα Σαββατοκύριακο να τη δουν. Ναι. Ή από ένα άλλο μέρος. Θα σας ενδιέφερε αυτό. Τα παιδιά μας, εγώ προσωπικά, τα πήγαινα ηγουμενίτσα για στίβο. Πάω τη μικρή για πιάνο, στο 2.
Είναι μια μετακίνηση μίας ώρας, αλλά από τη στιγμή που το θέλουμε και το ζητάνε, πρέπει να τα βοηθήσουμε. Αυτές είναι οι δυσκολίες. Ότι δεν υπάρχουν κέντρα, πολιτιστικά κέντρα, να γίνουν δραστηριότητες. Τα πόσα παιδιά έχετε? Με τόσο 3 παιδιά. Πόσα θα μείνουν εδώ? Έχετε μια επιχείρηση? Ο μεγάλος σπουδάζει στην Αθήνα, έχει φύγει εδώ και 2 χρόνια. Θα γυρίσει, τι σπουδάζει? Σπουδάζει ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών, είναι στο Πολυτεχνείο. Άρα είναι μια δουλειά που στην περιοχή θα μπορούσε, ας πούμε, να γυρίσει και να ανοίξει μια επιχείρηση και να δουλέψει και διαδικτυακά. Λείπουν τα επαγγέλματα εδώ στην Αλβανία πάρα πολύ. Θέλετε να γυρίσει? Εγώ θέλω να γυρίσω. Αλλά ο ίδιος τι λέει? Ο ίδιος δεν θέλει. Άρα εσείς... Γιατί δεν θέλει? Τον καταλαβαίνω, γιατί είναι δύσκολη η ζωή εδώ. Εμείς δεν έχουμε φύγει ποτέ. Όταν λέτε δύσκολη, τι εννοείτε? Για πείτε, γιατί αυτός που μας ακούει τώρα, μας βλέπει, θα πει τι δύσκολη. Και εγώ που ζω σε ένα χωριό 10 χιλιόμετρα από την Τρίπολη, δύσκολη δεν είναι. Δεν είναι το οικονομικό που λύνει όλες τις... Υπάρχει να μένει σε ένα ποσοστό, το οικονομικό είναι καλά για να ζεις σε ένα χωριό. Αλλά ο τρόπος λειτουργίας του συστήματος, του κράτους, γενικά δεν είναι για τα παιδιά μας που σπουδάζουν στην Ελλάδα και σπουδάζουν με κάποιο ορίζοντα, με το μυαλό τους πιο ανοιχτό, να φτιάξουν πιο ευρωπαϊκό, καλύτερα. Πιο καλύτερα, ναι. Όταν γυρίζουν πίσω, το κάθε τι δεν γίνεται. Βλέπουν ότι τους πηγαίνει πίσω, λέτε. Ναι. Άρα εσείς θέλετε να φτιάξετε υποδομές, δράσεις, να έρχονται το καλοκαίρι, το Πάσχα. Αυτά τα 5 χρόνια που δημιουργήθηκε ο Σύλλογος, έχουμε κάνει 3 τμήματα χορευτικού, από τα μικρά τα παιδιά μέχρι τους μεγάλους. Έχουμε τμήμα πολυφωνικού. Προσπαθούν για τα ίδια τα παιδιά τα δικά μας να συνεχιστεί η παράδοση. Μπράβο. Κάναμε δωρεάν μαθήματα αγγλικά. Τώρα, επειδή ήρθαν τα παιδιά για τη συλλογή με τα μουσικά όργανα, σκοπός μας είναι να δούμε το ενδιαφέρον των παιδιών, πόσα θέλουν να μάθουν μουσικά όργανα. Και από τον άλλο μήνα, κάθε Κυριακή, όποιοι ενδιαφέρονται, θα έρθουν τα δασκάλια από την Ιγουμενίτσα να τους παρέχουν αυτά τα μαθήματα τα δωρεάν που λέγαμε διαζώσεις. Εδώ κοντά. Μπράβο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Όλα τα όργανα που είναι, τα μισά όργανα που είδατε. Που έχουν έρθει από την Αθήνα, από ό,τι κατάλαβα, για να δείξουν στα παιδιά τα πολιτικά μουσικά όργανα. Αλλά τους κάνετε και μουσική, μαθαίνουν μουσική, έτσι. Άρα ουσιαστικά εσείς οργανώνετε εκδηλώσεις, τους παρουσιάζετε κάποια πράγματα και στη συνέχεια ό,τι είναι το ενδιαφέρον των παιδιών το συνεχίζετε πιο εξειδικευμένα. Μπράβο, πολύ καλό. Η ελληνική πρεσβεία στα Τύρανα και το ελληνικό γενικό προξενείο Γεροκάστρου αποφάσισαν και έλαβαν την πρωτοβουλία να φέρουν την σπάνια μουσική συλλογή παραδοσιακών οργάνων της οικογένειας Παπαδημητρίου. Αυτή είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία, μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία ελληνικής μουσικής παράδοσης που έρχεται εδώ στην Αλβανία, σε μέρη όπου διαβεί η ελληνική εθνική μειονότητα. Αυτή η πρωτοβουλία θα συνεχιστεί και θα κάνουμε κάθε προσπάθεια να γίνει γνωστότερη η μουσική αυτή η συλλογή και σε άλλα μέρη όπου διαβεί η ελληνική εθνική μειονότητα, αλλά και σε περιοχές άλλες Αλβανίας που είναι πολύ σημαντικές για να γνωρίζουν τον ελληνικό πολιτισμό, τον ελληνικό μουσικό πολιτισμό. Ο πολιτισμός είναι πάντα μια δράση που ενώνει τους λαούς και βέβαια έχει τη δική του σημασία. Να ευχαριστήσουμε θερμά την οικογένεια Παπαδημητρίου που στήριξε αυτή την πρωτοβουλία και ήρθαν και ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μας και όπως είπαμε θα συνεχιστεί στο μέτρο του δυνατού για να γίνει ευρύτερα γνωστή αυτή η πολύ σημαντική προσπάθεια που έχει ξεκινήσει η οικογένεια Παπαδημητρίου. Thank you.
μας ήταν κάποιοι από εσάς που ίσως έχετε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον με τη, για τη μουσική, να μπείτε σε μια διαδικασία έτσι να σκεφτείτε μήπως να αρχίσω να ασχολούμαι με αυτά, μήπως υπάρχει κάτι το οποίο θα με ενδιέφερε να ασχοληθώ επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά. Ξέρετε ότι η μουσική και εταίροι μπορούν να βρουν πιο εύκολα και παρέες μπορούν να κάνουν ωραία, να παίζουν το τουμπερλέκι τους και το σαντούρι τους και λοιπά και να μαγεύουν τις παρέες τους. Δεν ξέρω αυτό. Σκεφτείτε το λίγο. Και για αυτό το λόγο είμαι πολύ χαρούμενος που γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις εδώ πέρα και θα ήθελα από καρδιάς να ευχαριστήσω την οικογένεια Παπαδημητρίου. Θα ήθελα επίσης από καρδιάς να ευχαριστήσω για την οργάνωση και την φιλοξενία την Ανέτα μας και βέβαια τους δημάρχους, τον κύριο Λούτσι, τον επικεφαλή του Γραφείου Παιδείας. Ευχαριστώ όλους όσοι βοήθησαν να οργανωθεί αυτό τόσο καλά και ελπίζω να σας άρεσε και να πείτε μερικοί από εσάς, γιατί εγώ δεν το είχα με τη μουσική, με τρέχανε οι γονείς μου, αλλά δεν τα κατάφερα. Ελπίζω κάποιοι από εσάς όμως να το σκεφτείτε λίγο πιο σοβαρά. Χάρηκα πολύ για την γνωριμία και ελπίζω να άφησε κάτι σε όλους μας. Ευχαριστώ. Βρισκόμαστε, φίλοι μου, στο Βουθρωτό. Είναι ένας αρχαιολογικός χώρος με ρωμαϊκό οδείο, λίγο έξω από το Εξαμήλ. Είμαστε πολύ κοντά στους Αγίους 40. Πάμε να παρακολουθήσουμε μία παράσταση που έχει κυρίως τραγούδια και παραδοσιακούς χορούς από εδώ, από τη Βόρειο Ήπειρο. Μπαίνουμε στο θέατρο. Thank you.
δεν άντεξε ό,τι ζήγουσο και τους βασιλανάδες σου και τους Φινίκη, σε ένα χωριό του Δήμου Φινικαίων, είναι η έδρα του Δήμου εδώ και στον δρόμο συναντήσαμε, πώς σας λένε? Τάσης Χρήστος. Κύριε Χρήστο, εδώ γεννηθήκατε? Ναι, βέβαια. Μεγαλώσατε εδώ, φύγετε από τη χώρα καθόλου? Ναι, πάμε, γυρίζουμε. Πού πάτε? Έχω φτάσει στην Αμερική. Α, μπράβο. Πότε φύγατε για την Αμερική? Έχω κάνει 5-6 χρόνια. Α, τώρα τελευταία έχετε πάει? Τελευταία, πρόσφατα. Εσείς δεν είσαστε από αυτούς που έφυγαν όταν άνοιξαν τα σύνορα? Είμαι και από τους πρώτους, μάλιστα. Πού πήγατε? Ξεκίνησα από Πρέβεζα, Άρτα, πήγαμε Πάτρα, Τρίπολη. Α, ήρθατε Τρίπολη? Βέβαια. Τι δουλειά κάνατε στην Τρίπολη? Πήγαμε Σπάρτη και γυρίσαμε Αθήνα. Τι δουλειά κάνατε στην Ελλάδα? Εγώ οικοδόμος. Διάφορες, ναι. Έχετε φτιάξει σπίτια στην Τρίπολη? Όχι, όχι, όχι. Όχι, με ρεμέτια, έτσι. Α, δουλεύετε δηλαδή? Ναι, κιάκια, βάναμε πλακάκια. Μείνετε πολύ καιρό στην Τρίπολη? Κάνα χρόνο, όχι παραπάνω. Σας άρεσε η πόλη? Καλή, ωραία. Ωραία. Τώρα έχετε γυρίσει στην Βορειοήπειρο. Πόσα χρόνια είσαστε εδώ? Από το 2000. Φτιάξατε το σπίτι σας, τι κάνετε εδώ πέρα? Φτιάξα το σπίτι και γύρισα. Έφυγε λίγο ηλικία. Έχετε παιδιά, γυναίκα σας? Έχω παιδιά 3-4 στην Ελλάδα, σε Αθήνα όμως. Κάνα 2 έχω Αμερική, έχω 7 παιδιά ολόκληρο. Άρα στην Αμερική πήγατε να δείτε τα παιδιά σας? Βεβαίως, βεβαίως. Τώρα πώς είναι τα πράγματα εδώ, είναι καλύτερα? Καλύτερα, όπως πάντα. Όπως πάντα, δηλαδή όπως και πριν το 90? Όχι, αλλά άλλαξαμε κάτι πράγματα. Μειονότητα είμαστε. Δεν έχουν βελτιωθεί πολύ, δηλαδή? Δεν έχει, η μειονότητα πάντα την πληρώνει. Να το εξηγήσω. Τι εννοείτε, για να το καταλάβω? Είμαστε δεύτερη κατηγορία. Πολίτες? Πολίτες. Κάτι τέτοιο. Μα εδώ εκλέγετε βουλευτές, έχετε λόγο. Λίγα πράγματα όμως.
Αν είχαμε 5-6 θα ήμασταν καλύτερα. Ένας βουλευτής και αυτά. Δεν είμαστε υποδογήσιμοι. Δεν σας προσέχει το κράτος. Έχει μου μια φροντίδα, όπως όλους μόνο. Τι είναι, λέει τώρα, το κράτος είναι φτωχό. Μην νομίζω ότι είναι... Όπως βολεύουν οι άλλοι, έτσι και εμείς. Τι περιμένετε να γίνει? Υπάρχουν άνθρωποι, που, συμπατριώτες σας, που ζουν στην Ελλάδα. Πιστεύετε ότι θα έρθουν? Δεν νομίζω. Σπάνιοι. Εσείς γιατί γυρίσατε? Υπήρχε λόγος. Αυτοί δεν θα έχουν έναν ανάλογο λόγο? Δεν νομίζω. Προπανώς τα παιδιά τα νέα έχουν δημιουργήσει εκεί. Τα παιδιά τους, σχολεία τα παιδιά, έχουν αγοράσει σπίτια, έχω γίνει νοικοκυρέοι. Τώρα τι να κάνουν εδώ, για πες μου. Μόνο διακοπές δηλαδή? Διακοπές, ναι. Γιορτές. 15 Αυγούστου κάνουμε μεγάλη γιορτή εδώ πέρα. Τότε έρχονται. Φέτος. Φέτος είχαμε πολύ κόσμο, πολύ νέους. Καμία χρονιά όπως φέτος. Αλλά ελπίζομαι. Πάντα με ελπίδα ζούμε. Για κοιτάξτε την κάμερα και μιλήστε τους, τι θα τους πείτε? Να είναι όλοι καλά και να αγαπάνε το χωριό τους. Λοιπόν, έχουμε κοντά μας τον Δήμαρχο Φοινίκης και έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο του χωριού εδώ. Τα κοινοτάχη της. Κοινοτάχη. Εμείς δεν έχουμε εικόνα της δομής που έχει ένας δήμος στην Αλβανία, αλλά λίγο πολύ καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας και αυτοί που μας βλέπουν πώς λειτουργεί. Καταρχήν χαιρόμαστε που σας βρήκαμε στον τόπο σας. Πρέπει να σας φέρουμε τις ευχές του Δημάρχου μας, του Κώστα του Τιούμη, και όλου του Δημοτικού Συμβουλίου. Άλλωστε θα έρθουν εδώ, γιατί το επόμενο διάστημα θα ολοκληρώσετε την τελετή αδελφοποίησης. Ήρθαμε λοιπόν για να γνωρίσουμε στους αρκάδες το Δήμο Φοινίκης, με τον οποίο αδελφοποιήθηκε η Τρίπολη, και να σας γνωρίσουμε καλύτερα, να δούμε πώς ζείτε, ποιες είναι οι ανάγκες σας, τι κάνετε εδώ. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που ήρθαμε σε μια μέρα και βρήκαμε ένα σύλλογο ανθρώπους από το Αίγιο, από την Αθήνα, από την Λιγουμενίτσα, που έχουν έρθει εδώ να μάθουν μουσική, να ανιχνεύσουν τα παιδιά αν θέλουν να μάθουν. Άρα μας αρέσει πάρα πολύ πραγματικά που ήρθαμε σε μια ημέρα που έχει δράσει στο τόπο σας. Δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι δύσκολο να διοικείται ένα δήμο με τόσο πολλά χωριά, έτσι δεν είναι? Είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί αυτός ο δήμος έχει δημιουργηθεί από την ένωση, από ένα σχέδιο, ας πούμε, όπως έγινε ο Καλλικράτης στην Ελλάδα από το 2014, με 5 κοινότητες, και προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα δήμο ο οποίος στην συντριπτική του πλειοψηφία είναι από κατοίκους ελληνικής καταγωγής, ένα δήμος ο οποίος θα πρέπει να ορθοποδήσει, να προκόψει, και αυτό που είναι το πιο σημαντικό είναι να κρατήσει τους ανθρώπους μας εδώ στον τόπο μας. Αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα, είναι ένα στοίχημα το οποίο θα πρέπει όλοι μας να στηρίξουμε και να το καταλάβουμε έτσι ακριβώς, το πόσο σημασία έχει να εργαστούμε πάνω σε αυτό, να δημιουργήσουμε μια στρατηγική που θα μπορέσει να κρατήσει τον τόπο σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς τους οποίους εμείς περνάμε. Είναι 58 χωριά, είναι μια περιοχή η οποία έχει τεράστιες ανάγκες από υποδομές. Ορεινή, από δρόμους, από πόσιμο νερό, από ηλεκτρικό ρεύμα, και θα μπορούσαμε να τονίσουμε εδώ ότι επενδύσεις στην παροχή ρεύματος έχουν να γίνει από τότε που έχουν φτιαχτεί τα δίχτυα, από το 1975-76. Είναι εκείνης της εποχής και δημιουργούνται συνέχεια προβλήματα. Εμένα η ταπεινή μου άποψη είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια που εμείς δεν είχαμε μια συγκεκριμένη στρατηγική, ούτως ώστε να δουλέψουμε, να φτιάξουμε τις υποδομές, τις κατάλληλες υποδομές, σπρώξαμε τον κόσμο να φύγει προς την Ελλάδα. Γιατί είμαστε πάρα πολύ κοντά, περίπου όλοι οι Έλληνες, οι βορειοϋπηρώτες έχουν την διπλή υπηκότητα, και έχοντας μια τεράστια διαφορά στην ποιότητα ζωής ανάμεσα στα δύο κράτη,
ας πούμε και στην παιδεία και σε όλα αυτά, ανάγκασε πολύ κόσμο να φύγει. Ήταν μια τεράστια βοήθεια αυτό το επίδομα που δινόταν στους Έλληνες βορειοϋπηρώτες, στους υπερήλικους, ως το 2009 που άρχισε η κρίση στην Ελλάδα. Αυτό βοήθησε πάρα πολύ τον τόπο μας. Βοήθησε ο κόσμος εδώ να φτιάξει τα σπιτάκια τους, να συντηρηθεί με αξιοπρέπεια εδώ σε αυτόν τον τόπο. Και δούλευε όλο το σύστημα και αυτό έφερε μια φτώχεια η οποία είναι αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό και πιστεύουμε αυτή με τη νέα απόφαση της κυβέρνησης για να επανέλθει αυτό να βοηθήσει κατά κάποιο τρόπο τον κόσμο να ζήσει εδώ με αξιοπρέπεια. Και έχουμε κοντά μας τον κύριο Χρήστο. Κύριε Χρήστο, καλώς σας βρήκαμε. Καλώς ορίσατε. Πείτε μας λίγο, ποιος είστε? Εγώ είμαι ο Καλέσης ο Χρήστος, πρόεδρος του χωριού της Λιβαδιάς, πρόεδρος κοινότητας που μιλάμε. Είμαι δάσκαλος συνταξιούχος. Πού κάνατε σχολείο, πού ήσασταν δάσκαλος? Εγώ δάσκαλος είμαι εδώ στο λύκειο Λιβαδιάς. Το βλέπετε απέναντι. Το ενιαίο λύκειο Λιβαδιάς. Είμαι δάσκαλος γυμναστικής. Σπουδάσατε στην Αλβανία? Εγώ σπούδασα στην Αλβανία. Κάνω το μεσαίο στο παιδαγωγικό του Αρχιλόγαστρου και μετά σταρτήραμε το ανώτερο. Για πείτε μας λίγα λόγια για το χωριό σας. Παρουσιάστε μας λίγο το χωριό σας. Γενικά το χωριό μας η Λιβαδιά σε σύγκριση με τα άλλα τα χωριά τα ορεινά του Δήμου έχει πιο καλύτερες συνθήκες. Γενικά οι δρόμοι είναι στρωμένοι, έχουμε και με άσφαλτο, έχουμε και μερικές ελλείψεις, είναι στο σχέδιο και νομίζω ότι σε λίγο διάστημα θα ολοκληρώσουμε και τους υπόλοιπους δρόμους. Πόσους κατοίκους έχει το χωριό σας? Το χωριό μας εδώ που κατοικούν σήμερα είναι κοντά στους 300 ας πούμε. Με τι ασχολούνται? Γυρίζουμε ο κόσμος. Μένουν στην Ελλάδα οι περισσότεροι? Οι περισσότεροι είναι στην Ελλάδα. Μένουν σε έναν τόπο ή σε διάφορες πόλεις? Είναι σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Είναι γενικά από τη Θεσσαλονίκη και Λάρισα μέχρι νησιά και είναι παντού. Στην Τρίπολη έχετε κάποιον χωριανό σας? Στην Τρίπολη είχαμε κανένα δύο χωριανούς. Είναι. Τώρα που πάει Αθήνα. Κινιούνται ακόμα, σύμφωνα με τις... Έχετε κατέβει εσείς ποτέ στην Ελλάδα, στην Τρίπολη, έχετε έρθει ποτέ? Στην Τρίπολη όχι, στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές έχω κατέβει. Εμείς κάποτε σαν δάσκαλοι κάναμε και σεμινάρια από ένα μήνα και έχουμε περάσει γενικά όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Τα πρώτα χρόνια, εγώ τώρα πίσω από το 2000 δεν... Ξανακάνω. Με τι ασχολούνται οι κάτοικοι στο χωριό σας? Οι κάτοικοι του χωριού μας γενικά τώρα είναι αυτοί που έμειναν εδώ πέρα, έχουμε ανοίξει μαγαζιά, έχουμε και επιχειρήσεις εδώ πέρα. Να πούμε ότι τα χωράφια λίγα καλλιεργούνται, δεν τα καλλιεργούμε τα χωράφια. Έχουμε λίγη χτινοτροφία, μερικοί έχουμε ζώα, να πούμε ιδιωτικά μερικά σπίτια. Και έχουν βάλει ο κόσμος ελές στα ορεινά τα μέρη, ασχολούνται. Κτηνοτροφία έχετε? Κτηνοτροφία δεν έχουμε. Γενικά είναι 2-3 οικογένειες που ασχολούνται μόνο. Οικόσιτα μόνο ζώα. Μόνος, όχι με σαν χωριό και σαν αυτό. Πώς βλέπετε το μέλλον του χωριού σας? Το μέλλον του χωριού μας το βλέπουμε κι εμείς όχι ενσιόδοξο, γιατί να γυρίσουν οι νέοι εδώ, ας πούμε, τα παιδιά μας, με τι να ασχοληθούν? Με τι να ασχοληθούν, δεν έχουν να ασχοληθούν. Ας πούμε ότι θα προωθούν με γεωργία. Έχουμε χωράφια που έχουν πάρει από τη μοίραση της γης τότε. Αλλά με τι να το... Δεν αποδίδουν τα χωράφια αυτά, δεν έχουν... Αποδίδουν, αλλά το κράτος δεν είναι ενδιαφερόμενο για να πάρει αυτή την παραγωγή, να την πουλήσουν, να κάνουν, τι να την κάνουν την παραγωγή. Δεν είναι ενδιαφέρον το κράτος.
Είναι δύσκολη η ζωή εδώ δηλαδή. Τι δύσκολη την πέφτουν και στην Κεβαδιά εδώ. Έξω πριν που έχουν αγαπητά, έχουν τις επιχειρήσεις. Μερικοί πάλι λοιπόν εδώ στο επαρχία. Εδώ είναι συνταξιούργοι είναι προσώπητο εδώ πέρα. Άρα καφενείο, τάβλι, καμιά πρέφα. Τέτοια αυτά. Το χειμώνα είναι δύσκολα. Το χειμώνα δύσκολο όπως όλοι, αλλά ο κόσμος έχουν βρει τρόπους ζωής με τα τζάκια τους, με το ένα, με το άλλο. Σιγουρεύουν την ξηρία από τώρα, παίρνουν. Έχετε χιόνια εδώ. Χιόνια όχι. Αλλά να πούμε ότι για το πόσο νερό και εμείς πάσχουμε σαν χωριό. Δεν έχετε νερό. Να πούμε ένα πηγάδι στο κέντρο έχουμε εκεί, τα άλλα έχουν στύψει. Και ο καιρός πάει όχι καλά, και κάνα δεν βρέξει πολύ, δεν μπορεί να έχουμε και... Επηρεάζουν όλα. Επηρεάζουν όλα. Γίνονται προσπάθειες από το Δημαρχείο, έχει γίνει κάποιο έργο από το ΜΕΡΚΟ, έχει γίνει κάποιο υπόγειο εδώ στο χωριό μας απάνω από όλα τα χωριά και νομίζω στις επόμενες μήνες, στην άλλη τη χρονιά, θα ελπίζουμε να έρθει το νερό στο χωριό. Διακλαδώσεις, κάνουμε αυτή τη διάφορα διακλαδώσεις, να πάει σπίτι σε σπίτι. Έτσι είναι το πρόγραμμα, το σχέδιο, αλλά μπορεί και να καθυστερήσει λίγο αυτό το πρόβλημα. Και νομίζω θα λύσει αυτό το πρόβλημα το πόσο του νερού. Αλλά να πούμε για το άλλο ότι σχεδόν οι περισσότεροι χωριανοί έχουν κάνει γιορτρήσεις εδώ και ποτίζουν αυτό το κεπάκι της που έχουν τριγύρω ό,τι μπορούν. Αλλά δεν είναι πόσο νερό για να, για να, κάνετε... για να το πίνουν ο κόσμος. Μιλώντας, αν σας άκουγαν οι συγχωριανοί σας στην Ελλάδα, θα τους λέγατε. Αν θα μα άκουγαν οι χωριανοί. Που ζουν στην Ελλάδα. Θα τους λέγαμε ότι να γυρίσετε στο χωριό μας, να καλυτερέψουμε τη ζωή εδώ πέρα, να επενδύσουμε. Γιατί... Κοιτάξτε την κάμερα και απευθυνθείτε σε αυτούς. Ναι. Σαν πρόεδρος του χωριού, σας δίνουμε, κάνουμε έκκληση να ξαναγυρίσετε στο χωριό, να επενδύσετε, να μορφύνουμε το χωριό, γιατί δημιουργώντας συνθήκες εδώ θα είναι καλύτερα. Γιατί λέμε οι περισσότεροι χωριανοί πέρα είναι σε νίκια, σε ένα, σε τάλο, πληρώνε φως, πληρώνε νυχτερινό πλέον, πληρώνε κλπ. Κλπ. Που έχετε εσείς εκεί πέρα. Ενώ εδώ έχουν τα σπίτια τους, έχουν τα χωράφια τους, τον κήπο τους, θα είναι πιο καλύτερη η ζωή εδώ πέρα. Αλλά έρχοντας οι νέοι εδώ πέρα, σίγουρα θα καταλήξει. Εδώ οι περισσότεροι, να πούμε, είναι συνταξιούχοι εδώ πέρα. Δεν είναι οι νέοι γίνοι. Να μην είναι ρημόσιο τόπο, σας λέτε. Να μην. Σας μετά. Κάνουμε έκκληση να έρθουν οι νέοι εδώ. Να επενδύσουμε, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε συνθήκες. Ο φωτισμός γενικά εδώ υπάρχει. Το νερό το πόσο με είπαμε θα έρθει άλλη χρονιά, όπως μας είπε και ο βουλευτής και ο δήμαρχος εδώ. Οι δρόμοι φτιάχνονται. Έχει συνθήκες τα παιδιά για να έρθουν και να επενδύσουν εδώ, να μορφύνουμε τον τόπο μας, το χωριό μας. Την Λιβαδιά είναι ένα κέντρο μικροπόλη, να πούμε, σε σύγκριση με τα άλλα τα χωριά. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ.